τον όπο γάλα, είτε το γάλα όπως βγαίνει από το ζώο, ουσιαστικά η μόνη διαδικασία που περνάει μέχρι να το πάρει, ας το πούμε έτσι, ο τερκόμος να το εξεργαστεί προς τερκόμηση, είναι ένα φιλτράρισμα από ξένα σώματα, δηλαδή τυχόν τρίχες, τυχόν κομπριές, τυχόν ξυλαράκια, άχυρα και οτιδήποτε τέτοιο. Τον όπο γάλα είναι αρμαίο από το ζώο, παίρνω το γάλα, όπως γινόταν πριν από 50-60 χρόνια, το πηγαίνω, το βράζω, στη δικιά μας περίπτωση δεν το βράζουμε, απλά το ανεβάζουμε στη θερμοκρασία επίξης και το προχωράω στην τερκόμηση. Αυτό είναι το όπο γάλα. Το φρέσκο γάλα, ας το πούμε έτσι, όπως γίνεται από το ζώο. Αφού λοιπόν παραλάβουμε από το αρμεκτήριό μας στραγγισμένο, φιλτραρισμένο να το πω έτσι, το γάλα, το ζεσταίνουμε σε μια θερμοκρασία πήξης. Η θερμοκρασία πήξης είναι 35 συν 3 βαθμούς όπως όλα, να το πω έτσι, τα τριά. Κάνουμε την προσθήκη της πιτιάς. Πιτιά, όσο γίνεται πιο περιληπτικά, είναι ένα ένσημο, το οποίο πυκτικό ένσημο, το οποίο προέρχεται και αυτό από προστόμαχα νεαρών ζώων μυρικαστικών. Τώρα στο εμπόριο κυκλοφορούν κυρίως μοσχαρίσεις, ας το πω έτσι, πιτιές. Υπάρχουν βέβαια και βιοτεχνολογικές. Ένσημο πήξης, για να μην αναλύσουμε τώρα και όλες τις πρώτες ένσημες που χρησιμοποιούμε, γίνεται η διαδικασία της πήξης. Γίνεται στη συνέχεια το κόψιμο του τυροπήγματος μετά από 35-40 λεπτά από την προσθήκη της πιτιάς στους 36 βαθμούς. Γίνεται το κόψιμο του τυροπήγματος σε ψηλά τεμάχια, όσο γίνεται πιο ομοιόμορφα. Το μέγεθος, να το πω έτσι πρακτικά, απλοϊκά, χοντρικά αν θέλετε, να είναι σαν στραγάλι, μικρότερος πάντων μέγεθος. Που κοπεί το τυρόπιγμα, ακολουθεί η διαδικασία της αναθέρμανσης, υποσυνεχή ανάδευση, όπως έχει κοπεί λοιπόν το τυρόπιγμα και αρχίζει να γίνει διαφαίρεση του τυρογάλακτος από το τυρόπιγμα, γίνεται συνεχή ανάδευση, η ήπια ανάδευση και στα διπλά τυχώματα του τυρολέβητά μας τροφοδοτούμε ατμό και κάνουμε μια ήπια αναθέρμανση μέχρι τους 50 βαθμούς. Έτσι ώστε να χάσει υγρασία ο κόκκος, να σφίξει ο κόκκος. Είναι το βασικό στάδιο που ποιος είναι ο στόχος του, να πλησιάσουμε τα τελικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που θέλει το κάθε προϊόν από πλευράς υγρασίας και ούτου καθεξής. Στο τέλος λοιπόν της διαδικασίας της αναθέρμανσης είμαστε έτοιμοι να μαζέψουμε το τυρόπιγμά μας. Μαζεύουμε το τυρόπιγμά μας, το βάζουμε σε καλουπάκια, τουλάχιστον στα πλαίσια του προγράμματος, γιατί χρειαζόμασταν και αρκετά δείγματα. Κάναμε τυράκια περίπου του κιλού, έτσι μπορεί να ήταν 800 γραμμάρια, 900 γραμμάρια, σε τέτοια καλουπάκια. Γεμίζουμε λοιπόν το τυρόπιγμά μας στα καλουπάκια. Αυτά τα καλουπάκια μένουν να στραγγίξουν το τυρόπιγμα, το πολύ τυρό, αλλά ανά 2-3 ώρες κάνουμε 1-2-3 αναστροφές έτσι ώστε να το βοηθήσουμε να στραγγίξει και να κάνει πρόσωπο, δηλαδή να κάνει τη λεγόμενη φάτσα, ας το πούμε έτσι, να κολλήσουν οι τυρόκοκοι μεταξύ τους και να γίνει όσο γίνεται να πάρει την τελική μορφή. Χρησιμοποιούμε λοιπόν μια άλμη 18 με 19 βαθμούς μπομέ. Τα μπομέ είναι τέλος πάντων ένα στίκ της πυκνότητας της άλμης. Είναι περίπου 20% σαλάτι χοντρικά. Η διαδικασία που ακολουθεί είναι όταν φτάσει λοιπόν το τυρί σε επιθυμητά pH,
Το ιδανικό pH είναι γύρω στο 5-40 σε ό,τι αφορά τη γραβιέρα, την αγκυλαδινή γραβιέρα. Μία διακύμανση σύμπλην 0,10, δηλαδή από 5,30 μέχρι 50. Όταν φτάσει λοιπόν το pH σε αυτή την τιμή, στο 5,40, ας το πω έτσι χοντρικά, το τοποθετούμε λοιπόν το τυρί, αφού το βγάλουμε από τα καλούπια στην άλμη. Προσπαθούμε η θερμοκρασία της άλμης να είναι 13-15 βαθμούς. Και ανάλογα το μέγεθος του τυριού μένει στην άλμη ανάλογες ώρες. Γενικά, ένας πρακτικός κανόνας για την γραβιέρα λέει 8-9 ώρες εμβάπτιση μέσα σε αυτή την άλμη με τις συνθήκες που σας είπα για ένα κιλό τυριού. Οπότε λοιπόν, εμείς αφού έχουμε καλουπάκια περίπου του ενός κιλού, θα αφήσουμε μέσα σε αυτή την άλμη το τυρί μας για 8-9 ώρες. Βγάζουμε λοιπόν μετά το πέρασμα των 8-9 ωρών το τυρί από την άλμη, το αφήνουμε να στραγγίξει τα πολλά υγρά της άλμης, έτσι, και αφού στραγγίξει, στη συνέχεια τοποθετούμε τα τυριά μέσα σε έναν θάλαμο με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας θαλάμου. Θέλουμε η θερμοκρασία να είναι 14+1, 14 βαθμούς Κελσίου σύμπλην 1, για να υπάρχει μια διακύμανση, και η σχετική υγρασία του θαλάμου να είναι 75-80%. Περισσότερη σχετική υγρασία μπορεί να μας αναπτύξει πολλές μούχλες, επιφανειακές είναι, δεν δημιουργεί θέμα, μπορούμε εύκολα να το καθαρίσουμε με άλμη ή με μαχαιράκι ή με οτιδήποτε τέτοιο. Οι πολύ χαμηλές σχετικές υγρασίες κάτω από 70%, επειδή τα τυριά θα μείνουν μέσα σε αυτό το ρημαντήριο για μία εβδομάδα, 10 μέρες, ανάλογα μέχρι να φτάσουν τα επιθυμητά οργανωτικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, μπορεί να μας δημιουργήσουν επιφανειακά σχισίματα λόγω της υπερβολικής ξύρανσης, οπότε κοιτάζουμε η σχετική υγρασία του θαλάμου να είναι, ας το πω έτσι, 75-5%, να είναι από 70-80%. Η σταθερότητα αυτών των συνθήκων είναι αρκετά σημαντική σε ό,τι αφορά την επιτυχία της ορίμανσης του προϊόντος. Όταν λοιπόν φτάσουμε τις υγρασίες που θέλουμε στο προϊόν, αυτό μπορεί ανάλογα και το μέγεθος του τυριού, πρέπει να πω ότι κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε αναστροφή. Αν βλέπουμε υγρασίες στα ράφια, πρέπει να σκουπίζουμε τα ράφια, γιατί οι υγρασίες με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να αναπτυχθεί μούχλα, μπορεί να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί. Πρέπει να διαφυλάξουμε όσο γίνεται τις συνθήκες υγιεινής σε όλα τα παραγωγικά στάδια, όσο μάλλον στη διαδικασία της ορίμανσης που έχουμε και σχετικές υγρασίες και χαμηλές θερμοκρασίες. Μετά το πέρασμα 10-15 ημερών, ανάλογα πόσο χρειάζεται κάθε τυρί, γιατί έχει να κάνει και με το μέγεθος. Το τυρί καθαρίζεται αν έχει αναπτύξει οτιδήποτε επιφανειακά και οδηγείται σε κλείσιμο, σε βάκουμ που λέμε, έτσι, δηλαδή έλλειψη κενού στις σακούλες. Και στη συνέχεια προχωράμε στην δευτερογενία, ας το πούμε έτσι, ορίμανση, η οποία είναι σε ψυχτικό θάλαμο, αφού κλειστεί λοιπόν μέσα στη σακούλα βάκουμ, μπαίνει σε θάλαμο, ψυχτικό θάλαμο, 6-8 βαθμούς θερμοκρασία. Ο νόμος λέει ότι τα σκληρά τυριά, όπως η γραβιέρα που λέμε εμείς, πρέπει να μείνουν 3 μήνες για ορίμανση, όλα τα στάδια της ορίμανσης, την ημερομηνία παραγωγής. Οπότε, μετά από 3 μήνες, εμείς μπορούμε να καταναλώσουμε το προϊόν. Το πιο βασικό πράγμα είναι η καθαριότητα, η πρώτη μας ύλη και αν θέλετε ίσονο σημασία
ίσον σημασία οι β' ύλες, δηλαδή τι πιτιά θα χρησιμοποιήσω, τι θερμοκρασίες θα έχω, αυτές οι τεχνολογικές παράμετροι. Αν ακολουθήσουμε όμως το πρωτόκολλο, δύσκολα να αποτύχουμε σε τυροκόμηση.